Το αμάξι αυτό δεν κάνει ούτε για καρσονιέρα Πακιστανών. Τον γκάζι του κοντράρε ήταν με αυτό το συγκρούμενο σε Λούνα Πάρκ του Φαλήρου. Σε κανένα χρόνο θα είναι αξιοθέατο για τουρίστες ο Σούνιο, ως πρώτο τεθωρακισμένο μετά το τάγκ του Πολυτεχνείου. Αλεξίσφαιρο παντού, ατόφιο μαντέμι. Τι να πούμε για την παθητική ασφαλεία του, που σε στέλνει στο ΚΑΤ σε περίπτωση με τοπική με ποδηλάτη πιτσιρικά. Πας εντατική εσύ, ενώ ο μικρός ούτε γρατζουνιά. Το κοίταγμά του θυμίζει φοβισμένο ασβό που περνάει απέναντι σε επαρχιακό δρόμο με λακκούβες σε χωριό της Κοζάνης. Όσο για την αίσθηση οδήγησης, σε κάνει να νιώθεις οδηγός χειριστής του Μετροπόντικα κάτω από την γη 200 μέτρα στο σταθμό Σταυρωμένο Γάλεο. Για να το οδηγήσεις αυτό το αμάξι, πρέπει να κολλάς και διπλά και αν θυγεινά ένσημα. Και με ιδιωτική ασφάλεια μαζί. Κι όμως μ' αρέσει. Εδώ μέσα πρέπει να έχει μπει συνοδηγός η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, στάνταρ. Είναι αμάξι εποχής. Πώς ήταν η καζάκα και η καμπάνα παλιά στα παντελόνια κάτω, έτσι. Εδώ είναι ράγισμα από το σεισμό το 81. Κασετόφωνο δεν υπήρχε ποτέ σε αυτό το αμάξι, τραγουδάγαν μόνοι τις επιβάτες. Ένας αναπτήρας παλαιοειθικής εποχής. Άναβε τα ξύλο άνθρωπος του Νεάντερταλ. Πατάκια δεν υπάρχουν βέβαια ούτε για δείγμα. Έχει γίνει ένα η πλαστική αυτή μοκέτα με το σασί. Σαν κολλημένη μπριτζόλα στα τηγάνη από ξεχασμένη νοικοκυρά που έβλεπε Ελεονόρα Μελέτη. Έχουν εργαστεί πολλά κοντά κινέζικα δάχτυλα. Παγωμένα καθίσματα από ανυπόμονο σκόρο με υπερβολική ταχύτητα. Σαν να μπαίνει στην πίστα τη Σίμολα. Ένα καθρέφτη που δεν βλέπει ούτε γήπα, άμα έχει κολλήσει το πίσω μέρο του Παμπρίζ. Ένα αυτοκίνητο που δεν το οδήγαγε ούτε Ιρανό Μανάβη. Αυτό το αμάξι δεν το οδήγαγε ούτε Σέρβο Τσαγκάρι, στάνταρ. Ούτε Ιρλανδό Κυπουρό. Ούτε Ρουμάνος κρεπατζής. Δηλαδή και ο Πακιστανός οριλά θα του ερχόταν λίγο αυτό το αμάξι. Θα έλεγα ταιριάζει γάντι σε Φιλανδό Λοστρόμο. Ταιριάζει άνετα για το δεύτερο αμάξι του Μάκη με τα γύψινα από τον Κολενό. Ένα αμάξι που κανένας άνθρωπος στην Κίδε θα ήθελε να το έχει, αλλά εγώ επειδή είμαι περίεργος θέλω να το οδηγήσω τώρα. Γεια σου, με ικανοποιεί! Βρήκα τον άνθρωπό μου! Τελικά, Θεούλη μου, ήσουν πολύ καλός μαζί μου. Άργησες, αλλά μου το στείλες. Και το νόημα που βγαίνει από όλη αυτή την υπόθεση είναι ένα. Κάλιο high ace και στο χέρι, παράες 2000 και καρτέρι.